εξαιτίας διαφόρων παραγόντων η καθαριότητα είχε μόνο συμβασιούχους και πολύ μεγάλη εντατικοποίηση. Μέσα σε μία χρονιά, χωρίς να μετράμε τους συναδέλφους από τους παιδικούς σταθμούς, είχαμε 21 εργατικά ατυχήματα. 21 εργατικά ατυχήματα και το ξέραμε κιόλας και το έχουμε συζητήσει, σημαίνει ότι σε μία μέρα του Ιουλίου είχαμε 3 εργατικά ατυχήματα την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα 3, σαν τις μύγες να παίρνουμε. Και αυτό που κάνουμε, που να μειώνουμε, υπάρχει πλέον, αποφάσισαν και ψήφισαν να μειωθούν ακόμα και οι συμβασιούχοι. Οι οποίοι συνάδελφοι συμβασιούχοι, μέχρι να έρθουν να μάθουν τη δουλειά, είναι επικίνδυνοι για τον εαυτό του. Μειώνουν ακόμα και τους συμβασιούχους, αυξάνεται ακόμα περισσότερο η αντιατικοποίηση και το μοναδικό σίγουρο είναι ότι από εδώ και πέρα τα εργατικά ατυχήματα θα είναι περισσότερα. Δεν τους χαρίζουμε τη ζωή μας. Δεν χαρίζουμε κανένα συνάδελφο. Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε με τους αγώνες μας ότι οι συνάδελφοί μας θα πάνε και θα έχουν το όρθιο στη δουλειά. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε για αυξήσεις στους μισθούς. Δεν μπορούμε να ζήσουμε έτσι. Το ξέρουν πολύ καλά. Και το ξέρουν ακόμα καλύτερα όταν παίρνουν όλα αυτά τα μέτρα που μας έφτασαν αυτή τη στιγμή να φοβόμαστε να πάμε μέχρι και το χωριό μας το τριήμερο. Μέχρι και το χωριό μας το τριήμερο φοβόμαστε να πάμε. Γιατί? Για τη βενζίνη που έχει φτάσει. Αυτή δεν είναι ζωή για να επιδεχτούμε και η σημερινή κινητοποίηση το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ξεκινήσει ακόμα περισσότερες κινητοποίησεις. Κινητοποίησεις που να λένε ότι εμείς ούτε πρέπει ούτε μπορούμε να ζούμε έτσι. Δεν μπορεί το 2022 να πρέπει να ζούμε έτσι. Χρήματα υπάρχουν για ένα κάρο δουλειές, έχουν χρήματα όλο το ταμείο ανάκαμψης να το δώσουν σε επιχειρηματίες, να κάνουν δίθεν έργα για αυτούς και να τα πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας. Αυτά οφείλουν με αυξήσεις μισθών τουλάχιστον να μας εξασφαλίσουν μια αξιοπρέπεια στη ζωή μας.